Επιστροφή, η καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο. Είναι 4 και 38, καθυστέρησα λίγο, είναι η αλήθεια. Αλλά ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης, τον κύριο Νίκο Παναγιώτου. Περιμένει υπομονετικά. Ήταν μια σύνδεση που θα κάναμε μια άλλη μέρα, αλλά για κάποιους λόγους τεχνικούς δεν μπορέσαμε να βγούμε. Ωστόσο, βρήκαμε μέρα και ώρα που να βολεύει τον κύριο Νίκο Παναγιώτου, γιατί είναι πολύ δραστήριος. Μάλιστα, τελευταία διακρίθηκε και ανάμεσα στους 10 πρώτους ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ένας δάσκαλος, ένας ερευνητής που τιμά και την δυτικομακεδονική γη, γιατί έλκει την καταγωγή του από την Καστοριά και δεν την ξεχνά ποτέ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Είστε στο Πανεπιστήμιο. Για τα καλά σας λόγια κιόλας. Είστε στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα δημοσιογραφίας. Ακριβώς, και ετοιμάζομαι σε λίγο. Έχω μάθημα στο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχουμε ιδρύσει το 2015. Ήταν από τα πρώτα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και από αυτά για τα οποία είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί κατορθώσαμε να αναδείξουμε το Πανεπιστήμιο, τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη χώρα μας στο εξωτερικό, για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος έτσι της προσπάθειας αυτής. Να κάνω αναφορά ότι από τους 31 υποψηφίους, η πλειοψηφία εξ αυτών, οι 16, είναι από το εξωτερικό, από Αμερική, από Γερμανία και λοιπά, δηλαδή από χώρες που παλαιότερα, και όχι και παλαιότερα, ακόμη και σήμερα είναι χώρες υποδοχής. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για έναν υπερδραστήριο. Είστε υπερδραστήριος ακαδημαϊκός. Έχετε μεγάλη δραστηριότητα, κύριε Παναγιώτου, στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και μάλιστα υλοποιείτε συνεχώς δράσεις που ανοίγουν ορίζοντες και στους φοιτητές, στους προπτυχιακούς, στους μεταπτυχιακούς. Θέλω να μιλήσουμε για το κομμάτι αυτό της ερευνητικής δημοσιογραφίας, καθώς είστε και διευθυντής του εργαστηρίου. Καταρχάς, τι είναι ερευνητική δημοσιογραφία? Ναι, αυτό το οποίο ουσιαστικά υπηρετεί και αναδεικνύει η ερευνητική δημοσιογραφία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιστροφή στις ρίζες της δημοσιογραφίας, γιατί βιώνουμε μια κρίση της δημοσιογραφίας εξαιτίας του γεγονότος ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ταυτίστηκε με αυτό που λέμε έτσι αντιγραφή και επικόλυση βιβλιαγραφείου. Πάντοτε η δημοσιογραφία, αυτό που γνωρίζετε πολύ καλά και εξασκείτε εσείς, είναι η δημοσιογραφία της δράσης, η δημοσιογραφία η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει, συνομιλεί με την κοινωνία και δεν είναι σε αποκομμένη από την κοινωνία. Ερευνητική λοιπόν δημοσιογραφία είναι αυτή η οποία επενδύει πόρους και εργασία στο να αποτυπώσει, να αναδείξει και να απαντήσει στο γιατί. Και όχι απλά να περιγράψει και να πει παραδείγματος χάρη ότι έγινε κάτι. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πλέον, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ψηφιακά μέσα έχουν ενημερώσει τον κόσμο για το τι γίνεται. Άρα αυτό που μένει στους δημοσιογράφους να απαντήσουν έχει να κάνει με το να τεκμηριώσουν τη θέση τους, να τεκμηριώσουν το γιατί συμβαίνει κάτι και να εμβαθύνουν στα βαθύτερα αίτια όταν συμβαίνει κάτι. Από την έρευνα που έχετε κάνει στην εξέλιξη της δημοσιογραφίας, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι έχει χαθεί η έρευνα, ότι έχουν εκλείψει οι δημοσιογράφοι που κάνουν έρευνα και με τη σειρά τους ενημερώνουν και τον κόσμο, τους τηλεθεατές, τους αναγνώστες, τους ακροατές κτλ. Ίσως το ίντερνετ που μπήκε στη ζωή μας ή αυτή η ευκολία copy-paste που αναφέρατε νωρίτερα, κύριε καθηγητά? Ναι, και ανάμεσα από τους λόγους που πολύ σωστά αναφέρατε, εγώ θα πρόσθετα και τον ακόλουθο ότι το κοινό δεν εμπιστεύεται τα μέσα ενημέρωσης, δεν εμπιστεύεται τους δημοσιογράφους, καταφεύγει σε μορφές πληροφόρησης, δεν είναι ενημέρωση, που εμφανίζονται ότι είναι δωρεάν, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι δωρεάν γιατί αξιοποιούν τα προσωπικά μας στοιχεία, και καταφεύγει σε πρακτικές πληροφοριακές, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να αποσκοπούν στην εντύπωσή μας και όχι στο να μας δώσουν να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει στις αμερικανικές εκλογές, τι συμβαίνει ακόμα και στον περίγυρό μας και στην καθημερινότητά μας. Αυτό το τι συμβαίνει λοιπόν δεν μας απασχολεί τόσο πολύ. Μπορεί να διαφορθούμε για τα διαζύγια, για το πού πήγε ένας ο κοσμικός, πού πήγε ο άλλος. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Ή ακόμα και αυτό που πολλές φορές τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν επιλέξει τα καλοκαίρια να κάνουν, να είναι ένας ρεπόρτερ
έξω από τις αναχωρήσεις των πλοίων και να ρωτάει τον κόσμο πού πηγαίνει διακοπές. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Συμφωνώ αυτό απόλυτα. Είναι τηλενουβέλα. Ποτέ δεν υπηρέτησε αυτή τη μορφή δημοσιογραφίας. Θα μου πείτε, ακριβώς, υπάρχει ακριβώς, ναι. Ωστόσο και υπάρχει και κοινό. Υπάρχει, σωστά. Το οποίο είναι Και ιδιαίτερως καλά κάνει και ανησυχητικό. υπάρχει. Και καλά κάνει και υπάρχει. Πριν υπάρχουν διάφορων ειδών, απλά εγώ είμαι ενάντιος στο να εμφανίζεται μια εκπομπή ενημερωτική και να έχει αυτού του είδους τις πρακτικές. Πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα και όταν καταφεύγουν ενημερωτικές κατά τα άλλα εκπομπές σε τέτοιου είδους πρακτικές, νομίζω ότι ευτελίζεται τη δημοσιογραφία. Μετά, σε αυτό που είπατε, σίγουρα υπάρχει κοινό. Και το κοινό πλέον δεν είναι να έχουμε πολλαπλά κοινά και ακροατήρια. Το ζήτημα είναι όμως το κοινό να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει τη σημασία που έχει η σωστή ενημέρωση σε επιλογές στη ζωή μας. Π.χ. Εάν θα εμβολιαστούμε, δεν θα εμβολιαστούμε, εάν θα ακούσουμε το γιατρό ή θα ακούσουμε αυτό που διαβάσαμε στο ίντερνετ ή αν θα προχωρήσουμε σε κάποια αγορά, σε κάποιον απατεώνα ο οποίος θα μας πουλήσει ένα σπίτι που δεν υπάρχει κλπ. Όλα αυτά είναι επιλογές. Και επιλογές αυτές βασίζονται στις πηγές ενημέρωσης τις οποίες επιλέγουμε. Γιατί εσείς, παραδείγματος χάρη από την εκπομπή σας, έχετε πολλές φορές αναφερθεί σε ζητήματα ηλεκτρονικής απάτης κλπ. Βεβαίως. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι ποιοτική ενημέρωση και που βοηθούν τον κόσμο να καταλάβει. Εμείς πάντως ό,τι βγάζουμε εδώ, το διασταυρώνουμε, το ερευνούμε, καταγράφουμε πάντα και τις δύο απόψεις. Εγώ αυτό διδάχτηκα στο τμήμα δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Μπορεί να μην σας είχα δάσκαλο καθηγητή. Ήρθατε μετέπειτα. Αλλά μας θυμάται με την παρουσία σας και με το έργο σας. Για μας είναι κάτι παραπάνω. Είστε ζωντανή διαφήμιση εσείς και έτσι αντίστοιχα απόφοιτε από το τμήμα, που δείχνει τη δουλειά η οποία γίνεται ευρύτερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά εντάξει, και ειδικά στο τμήμα μας θα έλεγα. Το τμήμα που μετρά αρκετά χρόνια ζωής, κύριε Παναγιώτη, το 1992 ιδρύθηκε, είναι ένα αυτόνομο τμήμα, παραμένει αυτόνομο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, και με καινούργιες εγκαταστάσεις πλέον. Ναι, καινούργιες εγκαταστάσεις και είναι τμήμα κομμάτι της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών και μάλιστα ο κοσμήτωρος, ο κ. Φραγκονικουλόπουλος, είναι πλέον και είναι από το τμήμα μας. Οπότε δηλαδή αναδείχθηκε ο ευρύτερο ρόλος του τμήματος. Αλλά για μας, να τονίσω κάτι, ότι πλέον, ξέρετε, το σημαντικό είναι ότι είμαστε σε ένα επίπεδο που έχουμε ενισχύσει την διεπιστημονικότητα, την εξαιρετική συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών, με τους οποίους μοιραζόμαστε την ίδια σχολή. Έχουμε φύγει από αυτή την παραδοσιακή θεώρηση που λέει τα στεγανά, αυτό είναι το χωράφι μου, αυτό είναι το χωράφι σου. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε το ζήτημα της ακρίβειας, αν δεν συνεννοηθούμε, αν δεν μιλήσουμε, αν δεν πάρουμε εξηγήσεις και από το οικονομικών επιστημών ή κάποιες έρευνες κλπ. Δηλαδή, στοιχεία ή παραδείγματα που κατά τη γνώμη μου αναδεικνύουν αυτή την διεπιστημονικότητα. Απαιτούνται συνέργειες, απαιτούνται συνεργασίες στην εποχή που ζούμε με όλα αυτά τα θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Και επίσης στο ακαδημαϊκό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Θέλω λίγο να επιστρέψουμε στα άλλα που λέγαμε όσον αφορά τα fake news, κύριε Νικοπαναγιώτη, που έχουν κατακλείσει πραγματικά τη ζωή μας. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι διαβάζουμε μία είδηση που μπορεί να είναι πιστευτή, αλλά εμείς είμαστε και ειδικοί, είμαστε επιστήμονες, οπότε μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία να εξετάσουμε αν αυτό που διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε είναι fake ή δεν είναι. Πώς μπορούν οι απλοί πολίτες να προστατευτούν που ίσως δεν έχουν ιδιαίτερη γνώση και αν θέλετε πολλές φορές δεν θέλουν να μπουν και στον κόπο να το ψάξουν παραπάνω. Διαβάζουν κάτι και το διαχέουν. Και βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο διάχυσης μιας παραπληροφόρησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με κλίμα τρόμου που καλλιεργείται σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και δουλεύουμε ερευνητικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα ζήτημα, μάλιστα, ξέρετε, που έχει βρεθεί και στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και ειδικά τώρα με τις εκλογές στην Αμερική. Οι πολίτες θα πρέπει να διακρίνουμε λίγο ζητήματα παραπληροφόρησης στο πώς επηρεάζουν την οικονομική μας, τις οικονομικές μας επιλογές. Έκανα αναφορά για αυτές τις ηλεκτρονικές απάτες που συμβαίνουν, που είναι αποτέλεσμα της κακής πληροφόρησης ή εμπιστοσύνης σε πηγές που δεν είναι αξιόπιστες. Υπάρχουν επιλογές που επηρεάζουν τις πολιτικές μας επιλογές και κριτήρια. Άρα σε αυτή την περίπτωση αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι θα πρέπει να εμπιστευτούμε τα επώνυμα μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ διαφορετικό
να απευθύνουμε και να, ή να διαφωνώ με κάτι το οποίο αναφέρει η κυρία Νουλίδα, η οποία είναι επώνυμη δημοσιογραφία σε σχέση με κάποιον ο οποίος είναι ανώνυμος. Και τρίτο, νομίζω ότι σε αυτό είναι ζήτημα της πολιτείας και είμαι σίγουρος ότι θα αναλυφθούν σχετικές πρωτοβουλίες και έχουν αναλυφθεί, για την ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι καθώς έχουμε βρεθεί μπροστά σε αυτή την έκρηξη των σύγχρονων νέων τεχνολογιών, νομίζω ότι κοντά σε μια πολιτική πρωτοβουλία του αφήνω το κινητό στην τσάντα, θα πρέπει να προσθεθεί και μια αντίστοιχη πρωτοβουλία που λέει το πώς θα αξιοποιήσω το περιεχόμενο από τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στις αμερικανικές εκλογές και βλέπουμε και ήδη επικοινωνιακές καμπάνιες, ολόκληρες εκστρατείες, οι οποίες είναι δουλεμένες εδώ και πάρα πολύ καιρό, να είναι σε εξέλιξη, να επικοινωνούν διάφορα μηνύματα στον κόσμο κτλ. Θέλω να ρωτήσω, τολμώ να ρωτήσω, κατά πόσο, κύριε Παναγιώτου, είναι αναγκαίες αυτές οι εκστρατείες, οι καμπάνιες, και κατά πόσο τελικά προσανατολίζουν τον κόσμο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι καταρχήν απαραίτητες πλέον, γιατί δεν έχουμε ένα κοινό. Παλαιότερα, παραδείγματος χάρη, κάναμε μια πολιτική καμπάνια για τις νομαρχιακές εκλογές. Είχε ένα κοινό το οποίο θα απευθυνώσουμε στο Φιλαδίων κλπ. Τώρα το κοινό έχει διασπαστεί σε μικρότερες υποκατηγορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Άρα, αντί εσύ να περιμένεις το κοινό ότι θα έρθει να σε βρει, θα πρέπει εσύ να βρεις το κοινό. Πάνω σε αυτό το ζήτημα υπήρξε και το θέμα του Cambridge Analytica, για να θυμίσω. Ένα συμβάν που είχε καταγραφεί στις προηγούμενες αμερικανικές εκλογές, όπου ανάλογα με το προφίλ του χρήστη στα social media γινόταν επιλογή των κατάλληλων διαφημίσεων. Και έτσι εμείς εκτιθόμασταν, παρακολουθούσαμε διαφημίσεις οι οποίες ήταν σχετικές με το προφίλ μας. Πού οδήγησε αυτό? Σε αυστηρές αποφάσεις και συνειδητοποίηση ότι όταν αξιοποιεί κάποιος τα προσωπικά μου δεδομένα, σημαίνει ότι μπορεί να με χειριστεί και να με εκθέσει σε ανάλογο περιεχόμενο. Δεν σημαίνει να με πείσει κατά ανάγκη, αλλά μπορεί να με εκθέσει σε ανάλογο περιεχόμενο που σιγά σιγά θα χτίσει τις απόψεις μου. Έτσι λοιπόν αυτή η εξατομικευμένη προσωπική καμπάνια είναι η πιο σύγχρονη τάση, ενώ τέλος ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που παρατηρήσαμε και αναφέρθηκε, ότι είχε γίνει προσπάθεια εξαγοράς influencer, όπως λέγεται, κάποιων προσώπων τα οποία θεωρούνται επιδράστες, έτσι, με ιδιαίτερη επίδραση στην κοινή γνώμη. Οι οποίοι έχουν άλλου είδους απήχηση και επιρροή. Αναφέρατε προηγουμένως τον όρο social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και αυτά έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Κάνουμε λόγο τελευταία για δημοσιογραφία των πολιτών κτλ. Βλέπουμε, κύριε Παναγιώτη, ότι οι πολίτες έχουν θέσει και άποψη, ασχέτως αν κάποια φορά την εκφράζουν αφιλτράριστα, ακραία, με βίαιο τρόπο. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά και τι λέτε στους φοιτητές σας, που είναι μια γενιά πλέον, η οποία, τους νέους, έχουν γαλουχηθεί με όλα αυτά, social media, δηλαδή. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Ναι, αυτό το οποίο εγώ τους... καταρχήν, το πρώτο και το κυρίο και το πλέον σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει να αποκτήσουν όχι μόνο τις τεχνικές δεξιότητες, το μεταχειρίζονται, αλλά και κατανόηση του περιεχομένου και της σημασίας του. Παραδείγματος χάρη, κάνω μια έτσι άμεση αναφορά σε αυτό που ονομάζουμε διαδικτυακό bullying, δηλαδή τις επιπτώσεις και τη σημασία ζητημάτων όπως προστασία της προσωπικής ζωής κλπ. Το δεύτερο που είναι προς την ίδια κατεύθυνση έχει να κάνει με το γεγονός ότι, ξέρετε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Αντιθέτως, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ως αρρωγούς και ως μέσα για την είτε διάκριση της πληροφόρησης είτε την πρόσληψη, και για να γίνω πολύ συγκεκριμένος. Δουλεύουμε πολύ και έχουμε έτσι προσθέσει ένα μάθημα σχετικό για γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, όπου ένα από δύο ειδικές διαλέξεις είναι αφιερωμένες στο πώς αξιοποιούμε το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με συγχωρείτε, προκειμένου έτσι να τα αξιοποιήσουμε ως κανάλια επικοινωνίας. Και ειδικά για τους δημοσιογράφους, γνωρίζετε πολύ καλά και από τη δική σας έτσι,
μεγάλη εμπειρία ότι πολλές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι και πηγές πληροφόρησης από την οποία δημοσιογράφος είτε επιβεβαιώνει είτε λαμβάνει ενημέρωση για κάποια ας πούμε tweet. Πολύ συχνά δηλώσεις πολιτικών ή δηλώσεις πολιτικών σε tweet έχουν γίνει από μόνα τους μία είδηση, οπότε είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε υπόψη και αξιοποιείται αντίστοιχα και για επαγγελματικά. Διαβάζοντας κάποια δεδομένα έτσι, για την συνέντευξή μας, είδα ότι είστε και πρόεδρος του Digital Communication Network Global, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Ωραία, τι ναι, είναι ναι. αυτό το δίκτυο? Το δίκτυο αυτό είναι μια διεθνή οργάνωση με 18.000 μέλη. Ασχολείται με ζητήματα ψηφιακών τεχνολογιών. Μελετάμε δηλαδή τις ψηφιακές τεχνολογίες και κάνουμε έρευνα πάνω σε αυτά. Το DCN Global ήταν η έδρα, ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν 3 χρόνια. Έχει διοργανώσει και διοργανώνει αρκετές έρευνες, μελέτες και δράσεις που αφορούν ουσιαστικά ζητήματα χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών. Έχουμε παραρτήματα στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Κεντρική Ασία, και είναι σημαντικό το γεγονός, κατά τη γνώμη μου, ότι φιλοξενείται, ότι η έδρα πλέον είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταλαβαίνετε τις δυνατότητες που έχει ένα τέτοιο δίκτυο. Σαφώς, και σας κάνω ανοιχτή πρόσκληση έτσι δημοσίως στον αέρα, όποτε έχετε χρόνο, το επιτρέπει και το πρόγραμμά σας, να βρεθούμε εκεί στην έδρα, να δούμε, να καταγράψουμε από κοντά την εξαιρετική δουλειά. Δεν ξέρω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν γύρω από αυτό, έχετε μία ομάδα? Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, αλλά η ομάδα αυτή είναι πολυεθνική, δεν είναι μόνο Έλληνες, δεν και ο σημασία. Καθένας έχει την έδρα του, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να γίνει και σύνδεση, γίνει κάποιο υπεύθυνος για τη Βραζιλία, είναι στη Βραζιλία, στην Αφρική κλπ. Είναι μια ενδιαφέρουσα. Ακριβώς. Εσείς επισκέπτεστε άλλα μέρη, οπότε πού να βρούμε, πρέπει να βρούμε χρόνο, αρκετά, κύριε Παναγιώτου. Αρκετά. Πολύ ωραία. Επίσης, επειδή ανέφερα στην αρχή ότι διακριθήκατε στους πρώτους, 10 πρώτους ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πόσο τιμητική είναι αυτή η διάκριση? Είναι τιμητική γιατί το Πανεπιστήμιο το οποίο υπηρετώ ήταν για μένα ένα όνειρο και μια πολύ μεγάλη επιθυμία να είμαι κομμάτι και μέλος της κοινότητας αυτής. Είναι ουσιαστικά αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, η οποία δεν είναι μόνο προσωπική. Είμαι μέλος και κομμάτι μιας ομάδας, μιας ενότητας. Είτε αυτή είναι η ενότητα του τμήματός μου, είναι ευρύτερα του Αριστοτελείου. Στην προσπάθεια αυτή είχα τη σημαντική και πολύ σοβαρή υποστήριξη της οικογένειάς μου, τους οποίους και ευχαριστώ, αλλά ταυτόχρονα είχα και την υποστήριξη και του τμήματος και του Απιθύτα, και ξέρετε, είναι μια προσπάθεια η οποία πάει το Πανεπιστήμιο πιο μπροστά, γιατί τα αποτελέσματα της έρευνας διαχέονται, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες, ακούγεται ακόμη περισσότερο το όνομα του Πανεπιστημίου. Για μας νομίζω είναι, και αυτό είναι το ευτύχημα, το να έχουμε τέτοιου είδους υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου όπως είναι ο ΑΕΛ, αλλά και από τους συναδέλφους, είναι κάτι που μας απελευθερώνει και μας δημιουργεί έτσι τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες να πάμε ακόμη πιο μπροστά. Για τους αυριανούς τώρα, δημοσιογράφους, επικοινωνιολόγους που θέλουν να ασχοληθούν σε αυτό το κομμάτι, αρκούν τα τμήματα που έχουμε, κύριε Παναγιώτου? Υπάρχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το τμήμα δημοσιογραφίας, υπάρχει το Καποδιστριακό τμήμα επικοινωνίας, πιο πολλοί επικοινωνιολόγοι βγαίνουν από εκεί, υπάρχει το τμήμα στην Καστοριά ψηφιακών Ακριβώς. μέσων, αρκούν? Γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω εμείς στο κομμάτι αυτό? Το αρκούν θα πρέπει πάντοτε έτσι να το συνδέσουμε με το ποιες είναι και οι ανάγκες. Νομίζω ότι πάντοτε θα πρέπει να... Όλα αυτά τα βλέπω εγώ συγκριτικά. Θεωρώ ότι όσο περισσότερο υπάρχει έτσι κίνηση, δράση, δεν υπάρχει αμφιλητηρία, τόσο πιο μπροστά πάμε. Και αυτό για να το κάνω συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι γι' αυτό δουλεύουμε, το να δημιουργήσουμε συνέργειες, να συνεργαστούν δηλαδή αυτά τα πανεπιστήμια, γιατί η Ελλάδα δεν έχει τους, ξέρετε, τους απόλυτους, τους πόρους που έχει μια μεγάλη χώρα όπως είναι παραδείγματος χάρη η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία.
Άρα, κατά συνέπεια, τι μένει σε εμάς, το να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο για να μπορέσουμε έτσι να απαντήσουμε στις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν ή να απαντήσουμε για την ακρίβεια και σε αυτές τις ευκαιρίες οι οποίες γίνονται. Τώρα, το αν αρκούν, νομίζω ότι η καταληκτική απάντηση είναι ότι το κάθε τμήμα ουσιαστικά καλύπτει από ένα διαφορετικό πεδίο. Και σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω υπάρχει μια αλληλοσυμπληρωματικότητα. Τώρα δε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια νομίζω ότι θα ανοίξει ακόμη περισσότερο το πεδίο αυτό και σίγουρα τα νέα παιδιά θα βρεθούν σε ένα τελείως άλλο περιβάλλον. Να ρωτήσω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κατά τη διάρκεια που μιλάμε δέχομαι εδώ και πολλά ερωτήματα, σχόλια, παρατηρήσεις του κόσμου. Ρωτούν κάποιοι έτσι ενδυνάμει αυριανοί φοιτητές του τμήματος αν υπάρχει διασυνδεσιμότητα με την αγορά εργασίας. Γιατί ξέρετε κύριε Παναγιώτου, δεν αρκεί κάποιος να τελειώσει μια σχολή ή ένα τμήμα ακόμη και αν του αρέσει και είναι αυτό το όνειρό του, πρέπει να δει τι θα κάνει μετά και επαγγελματικά. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, τα μέσα λιγοστεύουν, τα παραδοσιακά μέσα αφανίζονται πολλές φορές. Υπάρχει διασύνδεση μέσω του πανεπιστημίου. Έχετε κάνει κάποια έρευνα και ποιο από τους αποφύτους, από τα παιδιά που έχουν αποφυτίσει από το ΑΠΙΘΙΤΑ, πόσοι τελικά ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης ή όσοι επικοινωνιολόγοι. Ναι, ποια είναι η υποχρέωση του Πανεπιστημίου και του τμήματος και τι κάνουμε εμείς. Το Αριστοτέλειο εν γέννη έχει ένα πάρα πολύ δυναμικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, το οποίο το τμήμα το έχει αξιοποιήσει στο μέγιστο. Αυτό οφείλεται επίσης στην εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, απόλυτα επαγγελματική δουλειά, δηλαδή, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, γιατί έχω υπάρξει επισκέπτης καθηγητής στην Deutsche Welle, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας, οπότε μπορώ να συγκρίνω. Δεν μιλάω μόνο με εμπειρία Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα πρακτικής που τι σημαίνει. Κατορθώσαμε να δίνουμε περίπου στο 70% των εισακτέων μας τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση. Πολλοί από τους εισακτέους μας κατόπιν απασχολούνται στα μέσα στα οποία έχουν κάνει πρακτική. Δεύτερον, δεν είναι οι συνθήκες στην άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος δεν είναι καθόλου καλές. Χρειάζεται όλοι από τους ιδιοκτήτες, από το κοινό και από την πολιτεία να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να επενδύσουμε στην ενημέρωση αν θέλουμε να έχουμε έγκυρη ενημέρωση και ταυτόχρονα να μπορούμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον δημοκρατικό όπου θα μπορούμε να λαμβάνουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως το τμήμα, ας πούμε, ή οι σπουδές αυτές δεν οδηγούν κάπου. Αντιθέτως, πολύ τακτικά προσκαλούμε επαγγελματίες και με χαρά θα σας φιλοξενήσουμε και εσάς, εφόσον είστε έτσι διαθέσιμοι που νομίζω ότι θα το αποδεχθείτε. Το λέω τώρα. Με ένα μήνα, ένα συνομ... Ναι, τέλεια. Οπότε αυτό είναι και δέσμευση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και ήδη μπορώ να σας κάνω αναφορά. Σήμερα μίλησε ο κ. Σταύρο Τζίμας, που είναι επικεφαλής του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου κλπ. Είχε έρθει ο Ευθύμης ο Σαββάκης, πρώην αποφυτός μας, αντίστοιχα σε διαλέξεις. Με τι σκοπό? Να δουν τα παιδιά τις δυνατότητες που έχει κάποιος και τις διεξόδους που έχει για να απασχοληθεί. Δεν είμαι σίγουρος λοιπόν ότι θα. Όχι, γι' αυτό που είμαι απολύτως σίγουρος είναι ότι θα πρέπει να αφήσουμε πίσω την παλιά αντίληψη που λέει ότι σπουδάζω μια σχολή, τελειώνω μια σχολή στο υπόλοιπο του επαγγελματικού μου βίου. Καλός ή κακός, τα νέα παιδιά θα αλλάξουν πλήστες εργασιακά πόστα και ευκαιρίες. Το ζήτημα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει το Πανεπιστήμιο και προσπαθούμε να το κάνουμε, είναι να τους μάθουμε τη σημασία της διαβίου εκπαίδευσης, επικαιροποίησης των προσόντων τους και τρίτον να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες. Την ευελιξία δηλαδή. Εξαιρετικό αυτό το οποίο λέτε. Εγώ με πολύ χαρά θα βρεθώ όταν με καλέσετε να ορίσουμε έτσι. Σας καλώ ήδη τώρα. Μέρα και ώρα. Κάνει μόνο η μέρα και ώρα. Αυτό για μέρα και ώρα εννοώ να βολεύει. Γιατί όχι, είναι ανοιχτή η Βεργίνα τηλεόραση να έρθουν και εδώ φοιτητές να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις μας, να κάνουμε και ένα πρακτικό μάθημα. Γιατί καλή θεωρία πολλές φορές. Καλύτερα να γίνει σε εσάς. Πολύ ωραία να έρθουν εδώ να μιλήσουμε στα παιδιά, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και το τεχνικό κομμάτι.
κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς αν δεν υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες, συνεργάτες από πίσω για να μας βγάζουν στον αέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Είναι ομαδική δουλειά η τηλεόραση και όλα τα μέσα. Για σας κύριε Παναγιώτου, ποιος είναι τελικά ο σκοπός της ζωής, έτσι, σε αυτά τα χρόνια διαδρομής, με μια απίστευτη ακαδημαϊκή καριέρα, με πολλούς τίτλους σπουδών, με προσωπική ζωή, με οικογένεια, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής τελικά, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε? Η προσωπική ζωή δεν θα το έλεγα, ας πούμε, γιατί είναι λίγος ο χρόνος. Ναι, επειδή είχα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα αυτή τη συζήτηση, ναι, το πάθος να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Εγώ έχω επιδίωξα, είχα την ευκαιρία και το να δουλέψω και να κάνω αυτό το οποίο αγαπώ και προσπαθώ να το κάνω στο μέγιστο, ίσως το παρακάνω βέβαια, αλλά είναι αυτό που με παθιάζει και νομίζω είναι αυτό που με γεμίζει στο κομμάτι το επαγγελματικό αποκλειστικά και μόνο, η δημιουργία, το να ανοίγουμε νέους δρόμους και να δημιουργούμε πράγματα. Αυτό πάντοτε με ενθουσιάζει, με ελκύει και πάνω σε αυτό έτσι έχω κτίσει την επαγγελματική μου πορεία, αλλά και το κυριότερο είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένα από τα ευτυχήματα αυτού του επαγγέλματος είναι ότι είσαι μαζί με νέα παιδιά. Και οπότε κάτι παίρνω και εγώ από την αισιοδοξία τους. Ωραία, εξαιρετικά. Έτσι είναι, θέλω σημαντικό να κλείσουμε. Εύχομαι καλή δημιουργία, καλή πρόοδο, καλή εξέλιξη. Μόνο επιτυχίες, να ανεβαίνετε πολύ ψηλά. Ευχαριστώ. Και να μας κάνετε όλους περήφανους. Γιατί ξέρετε, εμείς οι Δυτικομακεδόνες, όταν βλέπουμε ανθρώπους, πόσο μάλλον όταν είναι και φίλοι, να προοδεύουν, είμαστε διπλά χαρούμενοι. Σας ευχαριστώ θερμά. Χάρηκα ιδιαίτερα πολύ την τηλεοπτική αυτή συνάντηση και κάποια στιγμή όταν θα το ορίσουμε, αφού κλείσουμε την εκπομπή, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, να έρθετε εδώ να κάνουμε διαζώσεις μάθημα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα είναι το καλύτερο και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης αλλά και για τον εμπλουτισμό, γιατί νομίζω ότι εκεί θα είναι πολύ καλύτερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Διότι μπαίνετε σε πολύ λίγο στο μεταπτυχιακό, το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό, το οποίο σκέφτομαι να κάνω και εγώ, κύριε Παναγιώτου. Να το κάνετε. Είναι αξιόλογο, εξαιρετικό. Γιατί κάνω αναφορά στο γεγονός ότι ότι είναι ένα πολυεθνικό ακροατήριο και ξέρετε, εμπλουτίζει κατά πολύ όλη τη συζήτηση. Έτσι. Και θέλω πολύ να είμαι στα έδρανα εκεί να με διδάσκετε, γιατί δεν είχα την τιμή να σας έχω καθηγητή τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Εμείς κυρίες και κύριοι περνάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, ήδη ο επόμενος καλεσμένος είναι εδώ. Θα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσω τον κύριο Γιάννη Καστούρα, είναι ιδρυτής, εκτελεστικός διευθυντής της μετάβασης συμβουλευτική. Θα μιλήσουμε για προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, είμαστε όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Και όλες αυτές τις ανέσεις και τα εφόδια που έχουν οι άνθρωποι που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα, πρέπει να τις απολαμβάνουν και τα άτομα με αναπηρία. Δεν θα εστιάσω στο τι πρόβλημα μπορεί να έχει ο καθένας. Ανήκουν στην ομάδα άτομα με αναπηρία. Λιγότερο ή μεγαλύτερο το πρόβλημα, πρέπει να μην βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί για μένα δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες που τα χαρακτηρίζουν πολύ. Είναι άτομα με ειδικές ικανότητες και έχουν πολύ πιο ανεπτυγμένα από μας πολλά αισθητήρια. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο μαζί με τον κύριο Γιάννη Καστούρα.